Λοιπόν, εγώ δεν θα ακολουθήσω τον κύριο Σταματόπουλο σε μια ρητορική παράξενη που εκφράστηκε το τελευταίο διάστημα με αποκορύφωμα την δική του άποψη, την πρωτοφανή στα ελληνικά χρονικά, να θέλει ντε και καλά να εκβιάζοντας το Δήμο Κορινθίου να πάρει τα λεγόμενα αντισταθμιστικά. Αυτά δεν θα τα σχολιάσω. Θα σας πω ότι αν υλοποιηθεί το έργο του κυρίου Σταματόπουλου τη στιγμή που δεν έχουν υλοποιηθεί τα δικά μας τα έργα, και αυτό αναδείξαμε μέσα από αλληλογραφία που κάναμε με τις αρμόδιες υπηρεσίες και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και με την Υπηρεσία Υδάτων στην Πάτρα, αλλά και με τη Διαχειριστική Αρχή, η Κόρινθος θα κινδυνεύσει όσον αφορά την επάρκεια του νερού για την υιοδότηση των κατοίκων. Εμείς έχουμε μία άδεια χρήσης νερού. Τα έργα πρέπει να ολοκληρωθούν. Για κάποιους λόγους που κατανοείται, επειδή είχαμε κρεμοδικία μέχρι τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2017, αυτά τα έργα δεν είχαν ολοκληρωθεί. Όμως, επειδή η υδροδότηση του Δήμου Σικιονδίων προβλέπεται να κουμπώσει πάνω στο δικό μας έργο, άλλωστε η χρήση των μελετών που επικαλείται ο Δήμος Σικιονίων είναι η χρήση των μελετών που έχει συντάξει ο Δήμος Κορινθίων. Και μια παρένθεση, εμείς έχουμε σταθεί υπέρ της υδροδότησης με δύο αποφάσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης Αποχέτευσης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να εκτελεστεί ένα έργο που θα αναιρέσει τη δική μας υδροδότηση. Αυτό λοιπόν εμείς έχουμε υποβάλει εκεί που πρέπει να το υποβάλουμε, σας είπα πριν, και περιμένουμε την απάντηση. Προς το παρόν έχει παγώσει η διαδικασία της τελικής υπογραφής της σύμβασης για να εξετάσουν όλα αυτά τα οποία αναφέρουν τα έγγραφα του Δήμου Κορινθίων, και βεβαίως πρέπει να ξέρετε ότι δεν χρηματοδοτείται ποτέ έργο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που πρώτον αναιρεί έργο το οποίο έχει ήδη εκτελεστεί με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεύτερον, αν θα εκτελεστεί, ουσιαστικά θα τρέξει ή δεν θα τρέξει νερό, γιατί τα περισσεύματα θα πάρει το Κιάτο, ή αν θα τρέξει νερό, δεν θα τρέξει στο διάστημα το οποίο προβλέπεται από τις μελέτες που έχουν κατατεθεί. Ξέρετε πολύ καλά ότι το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου πάντα υπάρχουν τεράστια προβλήματα όσον αφορά την επάρκεια, και τα είδαμε και φέτος πάλι να εξελίσσονται. Δεν είναι δυνατόν αυτή ένα έργο που ήδη ξέρει τα προβλήματα που υπάρχουν, που ουσιαστικά έχει αναιρεθεί εκ των πραγμάτων, επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα υδροδότησης του Δήμου Κορινθίων, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να κατασκευαστεί και άλλη μία υδρομάστευση, η οποία ουσιαστικά θα οδηγήσει σε προβλήματα και στο Δήμο Κορινθίων, αλλά πιστεύω ότι δεν θα λύσει και κανένα από αυτά τα οποία θέλει να λύσει για το Δήμο Σικιονίων.